Είχα όλοι πιάσει, μιλημένοι. Είχα, όλοι μιλημένοι είναι, όλοι εναντίον σας είστε. Όλοι. Κύριε Βερτούντο, δεν είστε ο Βασιλάκης Καΐλας. Παρακαλώ, κύριε Κουμαντάκη, είστε αγράμματος, αν λέτε αυτά τα πράγματα. Βαριές εκφράσεις και έντονη αντιπαράθεση στη διάρκεια της τηλεμαχίας των τεσσάρων υποψήφιων για τα ενία του επιμελητηρίου Ηρακλείου στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Οι τέσσερις υποψήφοι παρουσίασαν το όραμά τους, όμως δεν έλειψαν οι καυγάδες και οι τηλεοπτικές φαγές στον αέρα. Προβαθμίζουμε το επίπεδο της συζήτησης. Ο κύριος Βερτούδος, με φόντο την υπόθεση του συνδυασμού του που παραλίγο να τεθεί εκτός κούρσας, έκανε λόγο για απόφαση σκοπιμότητας, δήλωση που πυροδότησε έντονες αντιδράσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα που ασχολείται. Όχι, θα τα ακούσει όλα εδώ, πρόεδρε. Τι να ακούσω τώρα. Θα τα ακούσει όλα. Το κόσμο είναι να ακούσει. Δεν ακούσω εγώ. Εγώ τα έχω ακούσει από σένα επανειλημμένο. Αλλά αν κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αν κάνουμε, υποβαθμίζουμε το επίπεδο τη συζήτηση. Δεν το υποβαθμίζω, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, εγώ σε μια τέτοια συζήτηση θα επιτρέψετε. Θα επιτρέψετε να μην συμμετέχω. Να μην συμμετέχω. Θα εφαρμόσω. Αυτά τα οποία λέει τώρα ο κύριος Βερτούδος αφαιρούν αποκλειστικά την Εκλογική Επιτροπή. Άρα σημαίνει δεν την εμπιστεύεται την Εκλογική Επιτροπή. Γι' αυτό βγαίνει λοιπόν εδώ και καταγγέλει κάποια πράγματα και λέει κάποια πράγματα. Κύριε τα οποία δασκαλάκη, δεν έχουν να τελειώσουν. Λοιπόν, ο κύριος όμως Βερτούδος. Ο κύριος Βερτούδος. Γιατί φοβόσασταν να μην μάθουν ποιοι είναι οι υποψήφοι σας και ασκηθούν πιέσεις. Βεβαίως. Αναφέρατε. Εσείς παρακολουθούσατε τον κύριο Κουμαντέλη, ποιους υποψήφιους έχει. Αναφέρατε. Τους παρακολουθούσατε στον Κάλαξη. Να μου το πει το μεσημέρι. Θα λέτε περισσότερα. Τα αίματα άναψαν όταν ο κύριος Κουμαντάκης έκανε λόγο για παρακολούθηση των κινήσεών του σε κεντρικό ξενοδοχείο του Ηρακλείου με τον κύριο Καρκανάκη να αντιδρά άμεσα και την αντιπαράθεση να καταλήγει σε ένα άνευ προηγουμένου καυγά. Κύριε Κουμαντάκη, σας παρακολουθούσαμε στον Κάλαξη. Τα λέτε εσείς, σε μένα εννοείται. Δεν ήσουν στο ραδιόφωνο, το είπε το μεσημέρι. Δεν ήσουν εκεί. Πότε? Από πάνω, τρεις ώρες ήσουν από πάνω, τρεις ώρες. Πότε, όταν κάνατε την. Όταν έκανα την εκδήλωση. Δεν ήξερα καν ότι είναι συγκέντρωση και στείλατε παραπολιτικό, ενώ δεν έκανα ραντεβού με υποψηφίους. Γιατί αυτό που είπατε στις καφετέρειες ότι κάναμε. Και μάλιστα, υποβαθμίζεται εντελώς τη συζήτηση. Και πιστεύω ότι. Είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να λειτουργεί με τέτοιο πολιτικό πολιτισμό. Δηλαδή αισθανόμουν πολύ άσχημα. Η φαντασία σας υπερβαίνει. Αφού σε βλέπα από κάτω. Κανένα δαχτυλίδι εδώ. Αλήθεια, στα παρόν πρότεινε. Καμία δημοκρατική διαδικασία δεν έγινε. Ότι βρήκε. Πώς ορίζω στη θέση μου τον Βαγγέλη τον Καρκανάκη. Λέτε ψέματα. Όχι. Λυπάμαι, λέτε ψέματα. Λυπάμαι, είπε όχι. Προτείνω ως ικανότερο τον κύριο Καρκανάκη. Και τι ψήφισε κανένας. Ωστόσο και οι τέσσερις αναφέρθηκαν στην επόμενη ημέρα του επιμελητηρίου, τονίζοντας πως είναι ανοιχτή στον διάλογο στο ενδεχόμενο που δεν υπάρξει απόλυτη πλειοψηφία από ένα και μόνο συνδυασμό.